Θυμάστε όσοι έχετε κάνει πολύ φυλακή ότι το σχολείο όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά μαθαίναμε άλλα πράγματα. Ο Πατρίκ, έχοντας αποφοιτήσει από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της φυλακής Χανίων, συνέχισε ως κατηδίαν διδαχθεί στο Λύκειο και φέτος είναι ένας από τους 20 κρατούμενους φυλακών της χώρας που είναι φοιτητές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ο ίδιος μετά τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στο σχολείο του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1 έστειλε το πιο δυνατό μήνυμα στους 80 νεαρούς μαθητές. Αντί να μάθουμε 5 πράγματα, μαθαίναμε πρώτα πώς να έχουμε ένα μαχαίρι στην άκρη, πώς να κάνουμε παρέες ώστε να μάθουμε και να εξελιχθούμε στη συνέχεια στην παρανομία. Ελπίζω αυτή η νοοτροπία να έχει αλλάξει έστω λίγο. Παρά τις διεξόδους που δίνει στους κρατούμενους και τις προοπτικές επανένταξής τους στην κοινωνία, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Χανίων όχι απλά δεν έχει ενισχυθεί, αλλά λειτουργεί με μόλις ένα εκπαιδευτικό και μία αναπληρώτρια διευθύντρια. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι μαθητές μας είναι γύρω στους 80 και τοποθετημένοι σε 5 τμήματα, αλλά οι λειτουργικές αίθουσες που έχουμε είναι μονάχα 3. Από το 2016 έχουν φοιτήσει στο σχολείο του καταστήματος κράτησης συνολικά 250 κρατούμενοι. Έχω την εντύπωση ότι είστε έξυπνοι άνθρωποι. Σας εύχομαι να βγείτε γρήγορα από εδώ, καλύτεροι και να μην ξαναμπλέξετε ποτέ τη ζωή σας. Σήμερα πήραν το απολυτήριο του Δημοτικού 4 έγκλειστοι. Μπάστε το σύγχυ. Έτσι. Και εσείς με τη δική σας την προσπάθεια και τη σοφία των δασκάλων οι οποίοι θα είναι κοντά σας, θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε ακόμα περισσότερα. Προσπαθήστε να δώσετε τη βαρύτητα αυτή που χρειάζεται σε εσάς τους ίδιους τους μαθητές, γιατί έτσι θα πάρετε πολλά εφόδια για να βγείτε ξανά στην κοινωνία. Πέρα από όλα μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που γνώρισα εδώ ήταν άνθρωποι που έκαναν καλό και σε μένα. Είναι φίλοι πραγματικοί, χαίρομαι που το σχολείο τους βοηθάει, χαίρομαι που και εσάς σας βοηθήσει. 76 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από τα οποία τα 12 μέσα σε καταστήματα κράτησης.